κυνηγώντας τη σκιά και πίνοντας πολύ νερό. Μόνο έτσι ήταν υποφερτή η σημερινή ημέρα για όσους βρέθηκαν στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ντόπιοι που είχαν να τακτοποιήσουν διάφορες εκκρεμότητες, αλλά και τουρίστες που εξερευνούν τα αξιοθέατα του Ηρακλείου, είχαν μαζί τους καπέλα και αντιλιακό. Λόγω της ζέστης, λόγω του ήλιου, έχουμε και δέρμα ευπαθή. Όλα αυτά. Βάζετε και πολλά αντιλιακό. Βέβαια, πάντα. Πάντα και κρέμα και αντιλιακό, γιατί και ο ήλιος της Κρήτης λένε ότι είναι χαμηλά και καίει πολύ. Είναι πολύ ζέστη. Actually, this year it was very hot in Germany as well. Φέτος είχε πολύ ζέστη και στη Γερμανία. Η θερμοκρασία έφτασε τους 37 βαθμούς. Οπότε ναι, υπάρχει ζέστη, αλλά κυρίως εδώ, στο κέντρο της πόλης. Ναι, έχει λίγο ζέστη, όμως απολαμβάνουμε τις διακοπές μας. Αρκετά υψηλές θερμοκρασίες πραγματικά και θα τις δούμε να κορυφώνονται στις μέγιστες τιμές τους, κυρίως στη διάρκεια του Σαββάτου. Η κορύφωση του Σαββάτου που θα δούμε για τις βόρειες περιοχές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι περίπου στους 34 μέχρι και τους 35-36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους για τα βόρεια, ενώ για τις νότιες περιοχές το θερμόμετρο θα φτάσει στους 38. Δεν αποκλείεται εκεί για τη Μεσαρά να δούμε και κάτι παραπάνω. Συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες δηλώνουν πως είναι οι εργαζόμενοι σε οβελιστήρια, με τους ανεμιστήρες στην καρδιά του Αυγούστου να παίρνουν φωτιά, όπως είναι φυσικό, προκειμένου να δροσιστούν. Αναγκαστικά. Κάποιοι πρέπει να δουλέψουν για να ξυπηρετούν οι εκδρομείς και οι τουρίστες. Κοιτάξτε, εμείς παιδιά έχουμε συνηθίσει τώρα λίγο αυτές. Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά, έχουμε συνηθίσει. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε. Ανεμιστήρες, όπου μπορούμε, ό,τι μπορούμε, κάνουμε. Το ένα μετά το άλλο φεύγουν τα μπουκαλάκια νερό από τα ψυγεία των περιπτέρων, αλλά και διάφορα άλλα δροσιστικά ροφήματα. Έχει πάρα πολύ ζέστη, δεν αντέχουμε εδώ πέρα, είναι και κλειστά γύρω-γύρω, δεν φυσάει κιόλας. Φεύγει πιο πολύ αυτές τις μέρες. Το νερό. Όλοι σταματάνε για να πάρουν νερό ή κάποιο δροσιστικό αναψυκτικό, αναλόγως με τα γούστα του κάθε ανθρώπου. Και παγωτά φεύγουν, πολύ, ειδικά τις πρωινές ώρες. Κάτω από τη σκιά κάθονται και οι διανομής φαγητού, την ώρα που βρίσκονται στην αναμονή για την επόμενη παραγγελία. Στη σκιά θα κάτσεις. Αλλά και η ζέστη παλεύεται. Από ζέστη, καλά πάμε από ζέστη, εντάξει. Είμαστε τουλάχιστον ανοιχτοί για την ώρα. Πάντως, από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται να επιστρέψουν και πάλι οι περισσότερο ήπιες θερμοκρασίες.